Στις δικαστικές αίθουσες θα λύσουν τις διαφορές τους η Ελένη Φιλίνη και η Ιβάνα Μπάρμπα με αφορμή το βίντεο της ηθοποιού στην εκπομπή DOT με την Άση Ζαβέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας? Ελένη Φιλίνη. Ελένη Φιλίνη, μοιάζετε με μία άλλη, μία Ιβάνα Μπάρμπα, τι ξέρετε? Μία που ήταν κάποτε σεξ σύμπολ, μια. Δεν είναι αλιά. Πλέον, λέτε. Δεν, όχι, δεν μ' αρέσει ποτέ. Δεν του έκανα με καμία πρόθεση. Από... Αν έχει πειραχτεί, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Ήταν μια άτυχη στιγμή δική μου. Δεν έχει καμία σχέση με την κυρία Φιλίνη, μια γυναίκα που εκτιμώ και σέβομαι. Από εκεί πέρα είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει, προς Θεού. Το Happy Day επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Ελένη Φιλίνη και εκείνη μίλησε για την απόφασή της να κινηθεί νομικά εναντίον της Ιβάνας Μπάρμπα. Κυρία Φιλίνη, από όσο γνωρίζω καταθέσατε μήνυση κατά της Ιβάνα Μπάρμπα για συκοφαντική δυσφήμιση. Κοίτα να δεις. Όσα υπόθηκα στην εκπομπή αυτή, Dotsu Sky, σχετικά με μένα την κυρία Μπάρμπα, φυσικά με την ανοχή των συνεργατών και τη συνέργεια των συντελεστών της εκπομπής, αποτελούν εξ αντικειμένου τον ορισμό της προσβολής της προσωπικότητάς μου, έτσι. Προσβάλλω την τιμή μου, την υπόληψή μου και την αξιοπρέπειά μου σε κάθε της έκφραση. Και την προστασία λοιπόν αυτή εγώ, να προστατευτώ, προσέφυγα στη δικαιοσύνη. Και θα χρησιμοποιήσω κάθε μέσο που μου παρέχει το δικαιϊκό μας σύστημα. Αυτό έκανα. Τι σας ενόχλησε περισσότερο από όλο το βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή DOT? Είναι όλο, είναι ένα, το ψεύδος και η προσβολή, είναι όλο το βίντεο. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά ό,τι υπόθηκε αναφέρθηκε στο όνομά μου. Μέσω της εκπομπής μας η κυρία Ιβάνα Μπάρμπα ζήτησε συγγνώμη και σας έστειλε μάλιστα και μήνυμα. Αυτό δεν σας ακούσε. Κοίτα να δεις, είναι λίγο αστείο αυτό. Συγγνώμη λέμε γιατί σε σκούντισα, συγγνώμη γιατί όλη αυτή η χειδαιότητα και η προσβολή που έγινε στο πρόσωπό μου δεν βγήκα χθες, είμαι 40 χρόνια στο χώρο, έχω δώσει τις εξετάσεις μου. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει συγγνώμη. Όλο αυτό που βγήκε ύβρις στο πρόσωπό μου και η προσβολή και το ψεύδος σβήνει με ένα συγγνώμη, λυπάμαι, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και δεν απαντήσατε στο μήνυμά της? Περιμένατε κάτι παραπάνω να σας πει? Περιμένατε κάποια διαφορετική κίνηση από μέρους της? Όχι, δεν περίμενα απολύτως τίποτα από τη στιγμή που έπεσε στην αντίληψή μου αυτό το βίντεο με όλη αυτή την προσβολή και το ψεύδος που ήταν, που έφυγε μένα, την αξιοπρέπειά μου, την τιμή μου, το ήθος μου όλα αυτά τα χρόνια. Δεν νομίζω ότι με λέξεις σβήνουν αυτά τα πράγματα, έτσι απλά. Με ένα συγγνώμη. Όχι. Μπορεί να είναι εποχές περίεργες, αλλά πρέπει να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Όποιος δει το βίντεο, γλυκιά μου, και όποιος έχει δει το βίντεο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αναφέρει το όνομά μου με όλο αυτό το ψεύδος και την προσβολή για μένα. Και όταν τη ρωτάνε ότι μοιάζεται, η κυρία Μπάρμπα λέει καμία σχέση εγώ δεν έχω με αυτήν. Για την ίδια δηλαδή. Αν ήταν να μιλήσει για τον εαυτό της, ποιος θα είχε ασχοληθεί? Δικαίωμά της να λέει για τον εαυτό της ό,τι θέλει. Είμαι σίγουρη ότι το όνομά μου και την υπόλοιψή μου, κορίτσι μου, έχω πληρώσει με κόστος εγώ σε αυτή τη ζωή. Και ήταν επιλογή μου να κρατήσω το όνομά μου, την τιμή μου και την αξιοπρέπειά μου. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να τη φύγει. Σε κανέναν και σε καμία.